Ένα σημαντικό κομμάτι της κυνηγετικής εκπαίδευσης είναι και το να μάθει κάποιος κυνηγός να του φεγγάει με τα δύο μάτια ανοιχτά. Δηλαδή να σκοπεύει διόφθαλμα και να μην κλείνει το μάτι του όταν του φεγγάει. Κάτι το οποίο ίσως το έμαθε στην παιδική ηλικία με το αεροβόλο ή το έμαθε στο στρατό με το ραβδωτό, το πολεμικό όπλο, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είχε στόχαστρο, κλησιοσκόπιο, σε ένα σταθερό στόχο απέναντι, έκλεινε το μάτι ο εκπαιδευόμενος και δυστυχώς μείωνε στη μέση το οπτικό του πεδίο. Γιατί ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τι κάνει κάποιος, μειώνει το οπτικό του πεδίο στη μέση και με το ένα μάτι προσπαθεί να ευθυγραμμίσει στόχαστρο και κλησιοσκόπιο σε ένα σταθερό στόχο. Κάτι το οποίο σε εμάς, στον κινούμενο στόχο, δεν υφίσταται. Αυτό που εμείς έχουμε δεν είναι σημαδεύω κλείνοντας το μάτι. Είναι σκοπεύω με τα δύο μάτια ανοιχτά. Δηλαδή κάνω μια σκόπευση, μια διόφθαλμη σκόπευση. Κατευθύνω δηλαδή σε ένα κινούμενο στόχο το όπλο μου και στέλνω μια δέσμη σκαγίων στο χώρο, σε ένα κινούμενο στόχο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει κλείνοντας το ένα μάτι. Και γιατί δεν μπορεί να γίνει? Διότι με τα δύο μάτια ανοιχτά, εμείς αφενός μεν ελέγχουμε το χώρο που κινείται το θύραμα, έχουμε βάθος πεδίου με τα δύο μάτια ανοιχτά και φυσικά τα δύο μάτια εστιάζουν. Άρα λοιπόν μπορώ να υπολογίσω εγώ την απόσταση που με χωρίζει εμένα από το στόχο. Εστιάζοντας λοιπόν τα μάτια μου επάνω στο πουλί, αντιλαμβάνομαι την απόσταση που με χωρίζει, βλέπω εάν είναι μέσα στο βεληνικέ στο όπλο μου και επίσης από την εκτίμηση της απόστασης που κάνω με τα δύο μάτια ανοιχτά μπορώ και να βάλω και τη σωστή προσκόπευση. Την προσκόπευση δηλαδή που χρειάζεται σε μια δεδομένη απόσταση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο κυνηγός να αφήσει στην άκρη το κλείσιμο του ματιού και να αρχίσει να δουλεύει τη διόφθαλμη σκόπευση για να αλλάξει η ποιότητα στις βολές του. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τώρα πώς μπορεί να μάθει τη διόφθαλμη σκόπευση ένας κυνηγός, να ξεκινήσει δηλαδή να εκπαιδεύεται στη διόφθαλμη σκόπευση και να αφήσει στην άκρη το κλείσιμο του ματιού που χρόνια τώρα το χρησιμοποιούσε. Έλα Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι ένας κυνηγός ο οποίος ήρθε στη σχολή με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, όλα τα χρόνια, πόσα χρόνια κυνηγάς του Δωρή? 10-15 χρόνια. 15 χρόνια κυνηγάς κλείνοντας το μάτι. Κλείνοντας το μάτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ξεκινήσει κάνοντας μία εκπαιδευτική σειρά στο πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, να μάθει να του φεγγάει με τα δύο μάτια ανοιχτά. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να δούμε πριν ξεκινήσουμε ότι από δεξιά επομίζουμε, Θοδωρή, δεξιά. Επομίζεις δεξιά και κλείνεις το αριστερό μάτι. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε, να διαπιστώσουμε εάν το δεξί του είναι πράγματι κυρίαρχο μάτι. Γιατί ενδεχομένως να μην γνωρίζει και ο ίδιος ποιο από τα δύο του μάτια είναι κυρίαρχο. Ξέρεις ποιο από τα δύο σου μάτια είναι κυρίαρχο? Όχι. Όχι, δεν έχεις κάνει το τεστ ποτέ. Ναι. Θα το κάνουμε τώρα. Είναι το ξεκίνημα του εκπαιδευτικού κομματιού αυτό, πώς θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε απέναντι εκεί, όπως βλέπεις, το α, το γράμμα α. Στο γράμμα α, λοιπόν, με τα δύο σου μάτια ανοιχτά, σηκώνεις πρώτα το δεξί σου χέρι και το ακουμπάς πάνω, με ανοιχτά και τα δύο μάτια. Ωραία, νιώσε ότι είναι πάνω στο α. Είναι, ωραία. Είναι. Είναι. Τώρα? Όχι. Όχι. Ωραία. Το ίδιο ακριβώς με το αριστερό. Είναι. Περίμενε. Ανοιχτά μάτια. Είναι. Είναι. Ωραία. Τώρα? Όχι. Ωραία. Εδώ βάζω. Βλέπεις λοιπόν ότι ήδη έχεις αρχίσει και φέρνεις το δείκτη του δακτύλου σου στην ευθεία του δεξιού ματιού.
και με το ένα χέρι και με το άλλο. Τώρα θα το κάνουμε με τα δύο. Ενώνουμε τα δύο μας χέρια, τις παλάμες και σχηματίζουμε ένα τρίγωνο μικρό. Ωραία, τεντωμένα τα χέρια. Εκεί εστιάζω τα μάτια μου στο γράμμα, στο α, και σηκώνω με ανοιχτά μάτια και βάζω το γράμμα μέσα. Εντάξει, ναι. Το κοιτάω συνέχεια. Τώρα, χωρίς να το χάσω από τα μάτια μου, σιγά σιγά φέρνω τις παλάμες στο πρόσωπο. Απ' εκεί, μείνε εκεί. Κλείσε το αριστερό μάτι. Το βλέπεις? Ναι. Ωραία. Κλείσε το δεξί μάτι. Όχι. Όχι. Άρα, κατέβασε το. Άρα λοιπόν πήγε στην ευθεία του δεξιού σου ματιού. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κυρίαρχο μάτι δεξί εδώ. Πολύ σημαντικό. Άρα δεν θα χρειαστεί να κάνουμε καμία αλλαγή όσον αφορά το θέμα της επόμησής σου ή κάτι άλλο. Λοιπόν, από δεξιά λοιπόν θα επομίζεις και στο ίδιο γράμμα, πάρε το όπλο, εκεί όπως βλέπεις είναι άδειο. Επίσης θα σου πω κάτι, άνοιξε το. Όταν θα κλείνεις το όπλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό για λόγους ασφαλούς χειρισμού. Όταν θα κλείνεις το όπλο, θα το κλείνεις με την κάνη προς τα κάτω και μετά θα παίρνεις τη θέση σου. Δηλαδή, ποτέ δεν θα το κλείνεις έτσι στο ύψος του ανθρώπου. Υπάρχει περίπτωση να ρίξεις το όπλο. Αν ρίξεις, τουλάχιστον να μείνεις στο ύψος του ανθρώπου. Είναι από τους κανόνες ασφαλείας, σημαντικό. Άρα λοιπόν προς τα κάτω και μετά το σηκώνω. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Προς τα κάτω. Κλείστο. Οκ. Και κάνε την επόμενη σου εκεί που έβλεπες πριν. Ωραία. Κλείνεις τα μάτια όπως έκανες τόσα χρόνια. Εντάξει. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν. Κατέβασε το όπλο σου. Ήρεμα τώρα. Εστίασε τα μάτια σου εκεί. Ναι. Okay. Και φέρε το όπλο και κούμποσε κοιτάζοντας το στόχο και όχι το όπλο. Μην κοιτάς το όπλο σου. Θα κοιτάς μόνο το α. Με τα δύο μάτια ανοιχτά. Θα κοιτάς μόνο το γράμμα και θα το φέρεις πάνω. Ανοιχτά τα μάτια σου. Εκεί. Ανοιχτά. Περίμενε. Νιώθεις ότι είναι πάνω? Ναι. Αν κλείσεις το αριστερό, τσεκάρισε το, είναι? Είναι. Μπράβο. Κατεβάστε το λοιπόν. Χαλαρά. Άρα λοιπόν, βλέπεις ότι επόμισε πάλι να το διαπιστώσεις με ανοιχτά τα μάτια σου. Νιώθεις ότι είναι πάνω? Είναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν διαπιστώνεις ότι δεν χρειάζεται να κλείσεις το μάτι, αφού το φέρνεις ακριβώς στην ευθεία του δεξιού σου μάτιου. Γιατί να κλείσεις το αριστερό μάτι? Ναι, αυτό λέω. Το πρόβλημα είναι ποιο? Ότι είχαμε μάθει να φέρνουμε σε ευθυγράμμιση τη ρίγα και την ακίδα με το στόχο. Αυτό είναι το λάθος. Σε μας εστιάζουμε στο αντικείμενο και φέρνουμε το όπλο εκεί που έχουμε εστιάσει τα μάτια μας. Καταλάβες, εκεί είναι όλο το κλειδί. Να μάθουμε δηλαδή να εστιάζουμε και να φέρνουμε το όπλο εκεί που βλέπουμε, χωρίς να το κοιτάμε. Εστίασε λοιπόν τα μάτια σου εκεί και επόμισε. Εκεί. Νιώθεις ότι είσαι πάνω? Είμαι. Μπράβο, κατέβασε. Όπως αντιλαμβάνεσαι βέβαια, η επόμιση θέλει δουλειά. Ε. Τώρα που κλείσαμε, είδαμε ότι πραγματικά έχεις δεξί κυρίαρχο μάτι και ότι μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν σε ξενίζει. Με την καθοδήγηση θα φτιάξουμε την επόμιση βασικά, γιατί και η στάση του σώματός σου είναι πίσω, δεν είναι σωστή, θέλει φτιάξιμο, αλλά και η επόμιση σου εδώ, καθώς και το κράτημα εδώ, στις λαβές σου, επίσης χρειάζεται να αλλάξει για να βοηθήσει. Τι εννοώ? Θα πρέπει το κράτημά σου να γίνει έτσι, όπως έκανες προηγουμένως, δηλαδή με το δίκτυ, προτεταμένο, βλέπεις, ναι. Ώστε να μπορείς να κατευθύνεις τις κάνες καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η κατευθυντικότητα του όπλου προς το στόχο, προς εκεί που κοιτάω δηλαδή. Ναι, γιατί εγώ το πιάνω... Ακριβώς. Αυτός εδώ, όπως το κρατάνε έτσι, έτσι, ναι. Είναι ο τρόπος που κρατάγαν τα ραβδωτά του στρατού, τα πολεμικά. Καμία σχέση, είναι σαν να ακουμπάει. Αυτό δεν κατευθύνει, αυτό ακουμπάει. Αυτό κατευθύνει. Έτσι. Και εδώ βέβαια, κανονικά η λαβή σου κλείνει ο μέσος με τον αντίχειρα και το δάχτυλό σου εκεί. Ωραία. Αλλά είναι σημαντικό να φτιάξουμε πρώτα τη βάση. Τώρα διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να δουλέψουμε διόφθαλμα. Μια χαρά. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε την επόμιση. Είναι το επόμενο στάδιο. Για να το δέσουμε με τη διόφθαλμη σκόπευση. Οκ. Okay. Πάμε.